Διαβάζω. Η ανθρώπινη ψυχή δεν θέλει να επιδιορθωθεί. Θέλει απλά να γίνει ορατή και να εισακουστεί. Εδώ αρχίζουν και εδώ τελειώνουν όλα, νομίζω, Δέσποινα. Αυτό είναι αλήθεια. Τι έχουμε κάνει, γιατί την έχουμε φημώσει αυτή την ψυχή? Γιατί μιλάμε για πράγματα, δεν την έχουμε ακριβώς φημώσει, νομίζουμε ότι μιλάμε ανοιχτά. Mm-hmm. Ωστόσο υπάρχουν τόσες μικρές λεπτομέρειες που χρειάζεται να αναδείξουμε από το σκοτάδι. Και γι' αυτό αποφάσισα να γράψω αυτό το βιβλίο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τα θέματα που μας βασανίζουν, αλλά ποτέ δεν μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο. Και είναι θέματα που θα μας τα πεις λίγο το πλαίσιο που το προσεγγίζεις όλο αυτό, τα οποία δεν είναι κρατικά μυστικά. Με ένα μαγικό τρόπο μας βασανίζουν όλους, ναι, αλλά όλους τους ανθρώπους, όσο διαφορετικοί και αν δείχνουμε ότι είμαστε. Είναι κοινωνικά μυστικά όμως και είναι και κοινωνικά ταμπού. Και γι' αυτό δεν είναι εύκολο κανείς να ξεκινήσει να συζητάει. Και στην αρχή έρχονται και πάρα πολλοί άνθρωποι ως ακροατές να δουν πού θα πάμε το θέμα και μετά αναλόγως να επιλέξουν αν θέλουν να συμμετέχουν. Και είναι πολύ σεβαστό αυτό, μ' αρέσει. Μ' αρέσει να γίνει μια καλή αρχή. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα μπορούν να πάρουν το δρόμο τους. Εκεί λοιπόν στο Healing Tree έχετε δημιουργήσει ένα κύκλο, τον οποίο θέλετε να τον σπάσετε, όχι τον ίδιο τον κύκλο. Ο κύκλος έρχεται να δώσει ένα ωραίο πλαίσιο συνύπαρξης. Αλλά έχετε μότο σας, break the cycle, σπάστε, εγώ θα πω, τα μοτίβα της ζωής που βλέπετε ότι επαναλαμβάνονται και σας κρατάνε πίσω. Έτσι ακριβώς. Ένα χρόνο πριν, τέτοια εποχή περίπου, είχα κάνει μία ανάρτηση στο διαδίκτυο σχετικά με το πώς λέμε, συζητάμε για διάφορα μεγάλα θέματα, θέματα ομπρέλες, όπως για παράδειγμα τη βία. Mm-hmm. Τη βία στη σχέση, στην οικογένεια. Θα μιλήσουμε πολύ σύντομα ξανά για αυτό το θέμα το μεγάλο. Mm-hmm. Για την κακοποίηση, για τα στερεότυπα, για οτιδήποτε βασανίζει μία γυναίκα στο σύγχρονο κόσμο. Και έλεγα σε αυτή την ανάρτηση ότι εντάξει, και βέβαια πρέπει να συζητάμε για αυτά τα μεγάλα θέματα, όμως δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή να το πιάσουμε το κουβάρι από την αρχή? Δηλαδή δεν θα έπρεπε να δούμε τι μας οδηγεί εκεί, ακόμη και εμάς τις γυναίκες? Για παράδειγμα, πώς ξεκινάει να ερωτεύεται μία γυναίκα έναν άνθρωπο ο οποίος θα καταλήξει να φερθεί κακοποιητικά? Πραγματικά από την αρχή δεν είναι φανερό αυτό? Μήπως χρειάζεται να το αναλύσουμε λίγο, να το ψάξουμε βαθύτερα? Mm-hmm. Και εκεί πέρα αρχίζει κάθε μία να μιλάει για το πώς μπορεί να έχει λάβει ψυχαναγκασμό μέσα στην οικογένεια, ή ίσως οι συγγενείς να της λένε ότι άντε ήρθε η ώρα να παντρευτείς, άντε ήρθε η ώρα να κάνεις παιδιά. Και όλη αυτή η πίεση και η γρηγοράδα με την οποία πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα την οθούν ενδεχομένως σε λάθος επιλογές. Δηλαδή είναι μία συνυπευθυνότητα γύρω από πάρα πολλά θέματα. Έπειτα υπάρχουν περίοδοι της ζωής μας οι οποίες είναι εντελώς σκοτεινές. Για παράδειγμα, μετά τα 40+, μπαίνουμε σε εμεινόπαυση, αρκετές από εμάς. Και χρησιμοποιούμε την εμεινόπαυση ως ένα θέμα για να κάνουμε πλάκα. Λέμε, αχ, αυτή έχει νεύρα. Εντάξει, είναι επειδή είναι σε εμεινόπαυση. Μα δεν είναι αυτή η περίοδος, δεν είναι αυτά τα συμπτώματα. Δεν είναι το μοναδικό σύμπτωμα αυτό που σου συμβαίνει. Ουσιαστικά η ζωή σου βρίσκεται σε μία κορυφή και αρχίζει σιγά σιγά να βιώνεις τα πρώτα συμπτώματα του τι θα πει φθορά. Και αρχίζει σιγά σιγά να ανησυχείς ότι εντάξει, δεν θα έχω για πάντα ποιότητα στη ζωή μου, δεν θα είναι όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Οπότε πρέπει να κάνω κάτι και να προβλέψω κάποια πράγματα και να προνοήσω. Δεν θα είναι όλα τα υπόλοιπα χρόνια καλά, απαραίτητα. Δεν θα είναι όπως ήταν πριν. Δεν θα ήταν όπως ήταν πριν. Επίσης, έχουμε χάσει πολλά πράγματα στα 40+. Δεν είμαστε κοριτσάκια, ούτε υποστηρίζω ότι θα έπρεπε να είμαστε. Αλλά δεν υπάρχει ομαλή μετάβαση ψυχοκοινωνική από το ένα στάδιο ζωής στο άλλο. Ωραία τα λες που είσαι και επιστήμονας το ψυχοκοινωνικής και βάζεις και το κοινωνικής μέσα. Διότι μία γυναίκα μπορεί να αισθάνεται εξαιρετικά, αλλά να μπερδεύεται από τα μηνύματα που παίρνει εξωτερικά και οτιδήποτε τη ζορίζει, ναι, να το εντάσσει στην κατηγορία εμεινόπαυση. Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αυτό το πλαίσιο που δημιουργεί η κοινωνία. Που στο κάτω-κάτω η γυναίκα μπαίνει σε μια εξίσου δυναμική φάση της ζωής της. Έχει πια κατακτήσει μια φοβερή ωριμότητα που τα προηγούμενα χρόνια, ναι, μεν είχε το σφρίγος, αλλά δεν είχε την ωριμότητα. Και χωρίς ωριμότητα δεν μπορείς να απολαύσεις και πολλά άλλα πράγματα στη ζωή σου. Λιμνιωτάκι, το σημειώνω για να κάνουμε ένα θέμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία περίοδο στη ζωή μιας γυναίκας. Κανένας δεν μιλάει. Κανένας δεν μιλάει.
Γιατί? Αναγκάζομαι να μιλήσουμε. Να παραγγείλω βιβλία από το εξωτερικό, παιδιά, γιατί έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες εδώ πέρα που θα μπορούσαν να γράψουν ολόκληρους τόμους για την εμμηνόπαυση για αυτή την περίοδο της ζωής. Την προσεγγίζουν οργανικά με σε χάπια. Σχέση με τη βιολογία, με αλλά δεν την προσεγγίζουν ψυχοκοινωνικά, όπως είπα. Η κουβέντα είναι πάρα πολύ μεγάλη και την αγαπώ αυτή τη συζήτηση που αφορά στις γυναίκες και στις περιόδους που περνούν στη ζωή τους, τους κύκλους που ανοίγουν και κλείνουν και που έτσι πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Και τον καταναγκασμό που έχουμε υποστεί το γυναικείο φύλο για το πώς θα πρέπει να είσαι σε κάθε φάση και να μείνεις για πάντα νέα και να είσαι πάντα έτσι και να μην κάνεις αυτό ή να κάνεις εκείνο. Θα το μανιφέστο μου το κλείνω εδώ. Θα τα πούμε σε μία άλλη συζήτηση, γιατί πρέπει να του χαλαλήσουμε πάρα πολύ χρόνο του συγκεκριμένου θέματος. Μας αφορά όλες. Και όσες το βιώνουν, αλλά και εμάς που τα επόμενα χρόνια η ζωή μας εκεί μας οδηγεί. Πάμε να δούμε στον κύκλο αυτό. Μίλησες για τη βία, που η βία έχει πάρα πολλές μορφές. Μίλησες για το κομμάτι της εμμηνόπαυσης. Ποια άλλα θέματα είναι αυτά τα οποία πιάνετε σε αυτόν τον κύκλο? Ωραία, να πω πριν από αυτό, ξέχασα ότι όταν έκανα αυτή την ανάρτηση πέρσι, στα σχόλια, μία διαδικτυακή φίλη η οποία έχει περάσει και αυτή από ένα άλλο δικό της πολύ βασανιστικό κύκλο, τον κύκλο του να είσαι survivor από καρκίνο, μου έγραψε, τελείωσα με τη φράση «σπάστε τον κύκλο της σιωπής». Ναι. Και μου έγραψε ότι αυτή η φράση θα μπορούσε να γίνει σλόγγαν για μία καμπάνια. Δηλαδή μου έδωσε την ιδέα μία διαδικτυακή φίλη, δεν τη γνώριζα από κοντά, είχε την καλοσύνη να μου δώσει αυτή την ιδέα και μόλις το είπε, κατευθείαν κόλλησε στο μυαλό μου ότι ναι, μπορεί να γίνει αυτό μία πολύ ωραία εκστρατεία, να εμπλέξει πολύ περισσότερους ανθρώπους και έτσι ένα από τα αποτελέσματα της εκστρατείας ήταν και η δημιουργία αυτού του βιβλίου που αφορά στις διαφορετικές περιόδους της ζωής μας, όπως είπα, αλλά και στους διαφορετικούς τομείς. Δηλαδή, έχουμε άλλος είναι ο επαγγελματικός τομέας, άλλος ο προσωπικός, άλλη η διάθεση και η τυχόν δυνατότητα αυτοβελτίωσης που έχουμε να γίνουμε ακόμη καλύτερες σε κάποια skills. Ή αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι στη ζωή μας, πολλές θέλουν να αλλάξουν εργασία. Πολλές θέλουν να αλλάξουν να φύγουν από ένα γάμο. Mm-hmm. Πολλές αδέσμευτες θέλουν να αλλάξουν μία σχέση. Mm-hmm. Κάποιες άλλες δεν γνωρίζουν πώς να μπουν σε μία σχέση. Αναφέρεται περισσότερο σε γυναίκες, βέβαια, το βιβλίο να πω αυτό, χωρίς να αποκλίνονται οι άντρες. Θέματα καθημερινού άγχους. Πώς τα λύνουμε, πώς φτιάχνω το πλάνο της ζωής μου. Έχουμε business plan για τις επιχειρήσεις μας, αλλά δεν έχουμε business plan για τη ζωή μας. Και τέλος, και το πιο σημαντικό θεωρώ εγώ, θεωρούμε ότι η μάρκα για να διαφημίσουμε, είτε στην εργασία μας, είτε στη σχέση μας, είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ πουλάω παπούτσια. Όχι, δεν πουλάω παπούτσια. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Πουλάω τη σχέση μου με τους ανθρώπους, αυτό που είμαι, αυτό που πρεσβεύω ως πολίτρια και κάνω τον εαυτό μου brand, κάνω τον εαυτό μου μάρκα. Μέσα από εμένα και τις σχέσεις που καλλιεργώ με τον κόσμο θα εστιάσω και στο παπούτσι, αλλά δεν ξεκινάμε από το παπούτσι. Δέσποινα, όμως όλο αυτό ξεκινάει, νομίζω, μάλλον στο θέσω σαν ερώτηση. Από πού ξεκινάει? Δεν ξεκινάει από τη σχέση και την αίσθηση που έχω εγώ για τον εαυτό μου. Βέβαια. Και ότι έχω επαφή με το ποια είμαι. Βέβαια. Άρα και αυτό θα νιώσω σιγουριά, γι' αυτό θα το αποδεχθώ και παπ, θα σου το δώσω. Βέβαια. Και όλο αυτό δηλαδή που μου αναφέρεις, που σκιαγραφή πιάνει όλα τα κομμάτια της ζωής μας, σχέσεις, δουλειά, σχέση με τον εαυτό, όλο αυτό το κομμάτι, είναι, πώς να το πω, είναι υποχρεωτικό να το δουλέψουμε. Να καταλάβουμε είναι τι και πολύ όμορφη διεργασία. Ναι. Ανακαλύπτεις πάρα πολλά και ανακαλύπτεις πάρα πολλά και μέσα από ομάδες γυναικών. Όταν ακούς την κάθε μία με το δικό της βήμα, με τις δικές της εμπειρίες, θα σου πω ένα μικρό παράδειγμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ώρα μπορεί να το σηκώσει αυτό το μικρό παράδειγμα. Πολλές φορές ρωτάω τις γυναίκες ποια είναι τα 5 πράγματα στα οποία νομίζουν οι ίδιες ότι είναι καλές. Τι σου λέει? Και ποια είναι τα 5 πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Συνήθως μου μιλούν αόριστα με έννοιες. Είμαι πολύ καλή στη συντροφικότητα. Είναι λάθος αυτό. Πρέπει να σπάσουμε τις μεγάλες έννοιες σε μικρότερα κομμάτια και να τις κάνουμε συγκεκριμένες, σαφείς προτάσεις. Τέλος πάντων, λένε όμως διάφορα πράγματα. Αυτό στο οποίο δεν αναφέρονται ποτέ, γιατί είναι ταμπού, δεν θα πει εύκολα μία, μα εγώ είμαι καλή στο σεξ, ας πούμε. Όχι, δεν θα το πει αυτό. Ενώ είναι το ζητούμενο στις σχέσεις. Είναι πολύ σημαντικό για μία σχέση. Και όμως αυτό το αφήνουμε στην άκρη, γιατί ντρεπόμαστε, γιατί τώρα, έλα τώρα, γιατί να περιαυτολογήσω, ας πούμε. Άλλες δεν λένε ότι θεωρώ ότι είμαι μια φοβερά καλή εργαζόμενη με ηγετικό προφίλ
στη δουλειά μου. Γιατί είναι τόσο κακό δηλαδή να το παραδεχτείς αυτό το πράγμα, όταν πρακτικά έχει αποδειχτεί, όταν διαχρονικά έχει αποδειχτεί. Γιατί το κάνουμε αυτό? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να λέω στις γυναίκες, σαν και σένα για παράδειγμα, ότι έχεις αποδείξει κάποια πράγματα. Δηλαδή, γιατί πρέπει να το αμφισβητήσει αυτό κάποιος ή να μην το λέει? Είμαι υπέρ του να blow your own horn, που λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Δηλαδή, μόνο σου θα λες. Δουλειά που μ' άνοιξες τώρα. Μα τι, πρέπει μόνοι μας να αναγνωρίζουμε αυτά στα οποία είμαστε καλές. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Έχουμε μάθει ότι... ωραία, το κρατάμε για τον εαυτό μας. Ξέρω ότι είμαι καλή στη δουλειά, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να το φωνάξω παρά έξω, γιατί εγώ έχω μία φωνούλα μέσα στο κεφάλι μου, δεν ξέρω πότε μπήκε αυτή εκεί μέσα, ότι εντάξει, χαμηλούς τόνους, δεν χρειάζεται να αυτοπροβάλλεσαι και να αυτοδιαφημίζεσαι, ας τους άλλους να καταλάβουν την αξία σου. Αυτό είναι ένα από τα 10 λάθη που κάνουν οι γυναίκες, κυρίως στον εργασιακό χώρο. Έχω κάνει σεμινάρια γυναικών εμψύχωσης και ενδυνάμωσης και ηγεσίας, και ένα από τα 10 λάθη είναι αυτό, ότι οι άλλοι θα καταλάβουν την αξία σου μόνο και μόνο. Εσύ, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να δουλεύεις καλά, αξιόπιστα, και κάποιος θα το καταλάβει. Είναι τελείως λάθος. Μήπως φοβάμαι να αναλάβω και την ευθύνη του εαυτού μου και να με πάρω και να με πουλήσω αντίστοιχα? Είναι και αυτό, αλλά είναι και αυτό που είπες, ότι και οι φωνές μες στο κεφάλι μας, αλλά και οι φωνές οι εξωτερικές μας λένε, εντάξει, χαλάρωσε τώρα, μην είσαι ψωνάρα. Εγώ δεν το βρίσκω καθόλου ψωνίστικο αυτό. Δηλαδή, να είσαι καλός αποδεδειγμένα, πρόσεξε. Να. Δηλαδή, να έχει διατηρηθεί κάτι στο χρόνο. Και τότε πια, εντάξει, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Μιλάει από μόνο αυτό το πράγμα. Είναι ένα δώρο στον εαυτό μας, λοιπόν, όταν βρούμε τα καλά μας τα στοιχεία. Mm-hmm. Μ' αρέσει, ξέρεις, τη Δέσποινα, ότι αυτή όλη η προσέγγιση που ακούω, καταρχάς ξέρω ότι έχει βαθιά επιστημονική βάση, και λόγω των σπουδών σου και λόγω της πορείας σου και λόγω όλης της τριβής που έχεις με το αντικείμενο και με τον άνθρωπο και με την προσωπικότητα την ανθρώπινη, και δεν έρχεται να μου βάλει αυτό το αγχωτικό πώς θα γίνεις καλύτερη. 10 τρόποι για να βρεις την ευτυχία στη ζωή σου και να ξυπνήσεις ένας άλλος άνθρωπος την επόμενη εβδομάδα. Ναι, όχι, δεν είναι 10 τρόποι. Έχει μέσα ασκήσεις για να τις κάνεις τις ασκήσεις. Εγώ λέω και στις γυναίκες να βγάλουν φωτοτυπίες αυτές τις ασκήσεις, γιατί την ίδια άσκηση που θα κάνεις σήμερα, για παράδειγμα, αν την κάνεις ένα μήνα μετά, ξανά, μπορεί να βγάλεις άλλα αποτελέσματα. Και αυτή η διαφορά είναι και ένα monitor, κάνεις και ένα reality check για το πώς έχεις πορευτεί στον χρόνο. Οι γυναίκες σου. Οι γυναίκες που έχουν μπει στον κύκλο και που δουλεύετε ωραία πράγματα. Αχ, μου αρέσει τόσο πολύ να λέω τη φράση «οι γυναίκες μου» και να την... Οι γυναίκες σου. Και εμένα μου αρέσει όταν το λέω. Είναι... Τι ωραίο που είναι. Καταρχάς, θέλω να ξανανοίξω το βιβλίο του Μανιφέστου μου και να πω ότι οι γυναίκες, ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε, επειδή υπάρχει ένα άλλο δίκτυο, ένα δίκτυο άλλων γυναικών που μας στηρίζουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να έχουμε πολύ υποστηρικτικούς συντρόφους ή καλούς συναδέλφους, αλλά οι γυναίκες είναι αυτές που μας στηρίζουν στη ζωή μας και πάμε παρακάτω. Είτε αυτή είναι η μάνα μας, η αδερφή μας, η γιαγιά μας, η κουνιάδα μας, η πεθερά μας, η ξαδέρφη μας, η φίλη μας, η συνάδελφός μας. Γιατί υπάρχει μία κατανόηση. Ναι. Και εκεί πάλι όμως, βρε Δέσποινα, να έχουμε φορτωθεί κοινωνικά και ένα άλλο ταμπελάκι, ότι οι γυναίκες δεν έχουμε καθόλου καλές σχέσεις μεταξύ μας, ότι είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικές και ότι είμαστε εχθρικές. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το έχω ζήσει ποτέ. Τι να πω, ευτυχώς και ευχαριστώ τα καλά μου άστρα που δεν το έχω ζήσει. Θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι υπερβολικά υποστηρικτικές μεταξύ τους. Και εγώ αυτό διαπιστώνω. Ίσως δουλεύει κατά διέρη και βασίλευε. Κλείνω το βιβλίο με το μανιφέστο μου και πάω παρακάτω. Μ' αρέσει σε αυτά τα βιβλία να ανοίγω λίγο τυχαία. Α, πολύ ωραία. Πώς θα βελτιώσεις τη δημόσια εικόνα σου που αφορά στη δουλειά σου, στην επιχείρησή σου. Θα ξανανοίξω άλλο κομμάτι. Κρίση πανικού. Πιάνετε πολλά θέματα, ε. Πάρα πολλά, ναι. Ας γράψουμε μερικά πράγματα για τα οποία είμαστε οι ίδιοι υπερήφανοι στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους άλλους ανθρώπους. Ναι, γιατί λέμε πάρα πολλές φορές, αχ, θα ήθελα να μου φέρετε έτσι και αλλιώς ο άλλος. Πώς σκέφτομαι τον τέλειο άντρα, πώς σκέφτομαι τον τέλειο εργοδότη, το σκέφτομαι μπλα 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 λίστα. Ναι. Ωραία. Και εμείς πώς συμπεριφερόμαστε στους άλλους, έχουμε ποτέ αναλύσει, έχουμε ποτέ κάτσει να δούμε με ποιους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να φέρουμε έναν άλλον άνθρωπο σε δύσκολη θέση ή σε καλή θέση? Και... όχι, εμείς δεν κάνουμε ποτέ λάθη. Οι άλλοι τα κάνουν τα λάθη. Ναι. Ναι. Πάμε τώρα να δούμε και τις ευθύνες μας. Και τα θετικά και τα αρνητικά, ναι. Είμαστε ανοιχτοί να δούμε τις ευθύνες μας. Οι γυναίκες σου, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα, δεν ξέρω αριθμητικά πόσες είναι, αλλά είναι μία ομάδα ανθρώπων. Και πάντα οι ομάδες ανθρώπων είναι καθρέφτης όλης της κοινωνίας. Είναι έτοιμες να δεχτούν
να αντιληφθούν ότι η Α συμπεριφορά, η Β είναι λάθος, σωστή κτλ. Είναι έτοιμες να το δουν, αλλά θέλουν να το επεξεργαστούν η κάθε μία από τη δική της σκοπιά, προκειμένου αυτό να το μετουσιώσουν σε έργο αργότερα, ναι. Δηλαδή στον τρόπο που συμπεριφέρονται μετά και στον τρόπο με τον οποίο συνεχίζουν με τις, όλες τις σχέσεις, τις κοινωνικές της ζωής τους. Αλλά ναι, είναι ανοιχτές το να το δουν. Πολύ. Χρειάζεται απλά κάποιες φορές να μας το φωτίσουν από μία, να μας φωτίσουν τη σκηνή από μία άλλη πλευρά για να καταλάβουμε τι πραγματικά έχει συμβεί. Χρειάζεται να βρούμε συμμάχους. Μέσα σε γυναικείες συντροφιές έχουμε συμμάχους, αποκτάμε γιατί δενόμαστε μεταξύ μας και έτσι η κάθε μια καταλαβαίνει ότι τελικά δεν είναι μόνη. Δεν είναι μόνη σε όλα αυτά που σκέφτεται, σε όλα αυτά που αισθάνεται, στις μοναξιές μας, γιατί ζούμε και περιόδους μοναξιάς ή στις πολύ πολύ καλές μας στιγμές που θέλουμε να το ρίξουμε έξω. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ γλυκό. Εμένα μου αρέσει να κάνω. Και ξέρεις κάτι, στη ζωή μου έχω συναντήσει γυναίκες που είναι για παράδειγμα 35, 38, 40, 45 και μου λένε δεν έχω μία κοπέλα να πάμε μαζί για ένα καφέ, να πούμε κάτι δικό μας, λίγο πιο προσωπικό. Και αυτό πρέπει να σπάσει ακόμα. Δηλαδή να μπορέσουν να δημιουργηθούν συντροφιές διαφορετικές και να ξαναρχίσει κανείς από την αρχή. Γι' αυτό γράφω ξαναγράφοντας την ιστορία της ζωής σου, ως τίτλο τον έχω, γιατί μπορεί κάποια σε οποιαδήποτε ηλικία να ξεκινήσει από την αρχή και να διορθώσει τα λάθη. Έπαιζα ένα παιχνίδι με τον εαυτό μου πέρσι. Το παιχνίδι ονομάζεται «Τι θα συνέβαινε αν». Δηλαδή, έκανα υποθέσεις, αχ, τι θα συνέβαινε αν έλεγα ναι σε αυτή την πρόσκληση. Για παράδειγμα, είχα διαβάσει μία πρόσκληση για κάποια ζωγράφο που έψαχνε μοντέλο για να ζωγραφίσει. Τώρα, αν την έβλεπε μία άλλη γυναίκα ενδεχομένως, να σκεφτόταν ότι πού να πας τώρα, είσαι σε μοντέλο. Αν πας σε ζωγραφίσει, ποιος σε σκέφτηκε. Και υπό ποιες συνθήκες. Εγώ έπαιζε το τι θα συνέβαινε αν πήγαινα και απλά είπα ναι και από αυτή την συνάντηση με τη ζωγράφο εξ Αμερικής, εκτός από ότι φτιάχτηκε ένα πορτρέτο, φτιάχτηκε μία συνέντευξη για μας για το Healing Tree που συνδέει την τέχνη με την ψυχική υγεία και την τρέλα, μία φοβερή φιλία, μία πρόσκληση να πάω στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και να κάνω διάλεξη, δηλαδή τι θα συνέβαινε αν. Αν αφήσεις ανοιχτή την προοπτική στη ζωή. Πώς το κάνουμε αυτό, για πες μου. Λέμε περισσότερα ναι. Πολύ περισσότερα, περισσότερα ναι σε τι. Σε πράγματα που φοβόμαστε ακόμη. Αλλά νιώθουμε ότι κάπου έχουν ένα κομματάκι δικό μας. Γιατί συνήθως λέμε πολλά ναι στη λογική της υποχώρησης. Ναι. Εκεί τα λέμε τα ναι. Δεν λέμε όχι εύκολα. Και λέμε πιο πολλά όχι μάλλον σε αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε. Τι μας συμβαίνει, τι έχουμε κάνει. Καλά το λες. Λέμε ναι στις υποχρεώσεις και δεν λέμε ποτέ ναι για πράγματα που αγαπάμε εμείς. Και μπορεί να μην ξέρουμε ότι τα αγαπάμε. Ναι. Αλλά αυτό που φοβόμαστε, εγώ τι έχω συνειδητοποιήσει, μιας και τα λέμε εδώ μεταξύ μας, ότι αυτό που φοβάμαι συνήθως είναι κάτι που με ιντριγκάρει πάρα πολύ, είναι κάτι που έχει ένα κομμάτι δικό μου, που θέλω να το δω, αλλά κάνω και έτσι, γιατί λέω, «Ωχ, θα με βάλει πάλι σε μπελάδες». Ναι. Δηλαδή, είναι κάπου που θέλω να πάω τελικά. Αλλά για άλλους λόγους που εκείνη τη στιγμή δεν τους έχω κατανοήσει, το αποφεύγω. Σε αντίθετη κλίμακα, μαθαίνω και στις γυναίκες και στον εαυτό μου κάνω εξάσκηση, να λέμε περισσότερα όχι σε αυτά που δεν μας αφορούν πια. Δεν λέμε εύκολα όχι. Καθόλου. Οπότε φορτωνόμαστε διαρκώς υποχρεώσεις, ανάγκες άλλων ανθρώπων και έτσι η ζωή περνάει χωρίς να έχουμε εκπληρώσει καμία από τις δικές μας επιθυμίες. Ξέρεις, δεν είναι πολυτέλεια να εκπληρώνεις τις δικές σου επιθυμίες. Είναι μάσκα οξυγόνου. Είναι κάτι το οποίο, αν βοηθήσει εσένα, θα μπορέσεις να αποδώσεις και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής σου, στα παιδιά σου, στον σύντροφό σου. Είπες πριν κάτι που θέλω να το κάνω πανό, αφίσα, να το βάλω σε ένα αεροπλάνο και να σβουρίζω γύρω από τον κόσμο. Μία γυναίκα, ένας άνθρωπος, μπορεί να αλλάξει την ιστορία της ζωής του και να ξεκινήσει από την πρώτη σελίδα σε αυτό το βιβλίο της ζωής του και να τα ξαναγράψει όλα από την αρχή. Ό,τι ηλικία και να είναι. Βέβαια. Το κάνουν αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια και ξέρεις το έχεις το κάνουν. Να γίνεται. Γυναίκες 70 χρονών, 75, 80. Θα σου πω το εξής. Άνθρωποι που έχουν ζήσει εμπειρίες ζωής και θανάτου, δηλαδή να έχουν βρεθεί στα πρόθυρα του θανάτου, έχουν αλλάξει ριζικά τη ζωή τους. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι υπήρξαν παχύσαρκοι, για παράδειγμα, και έκαναν καθιστική ζωή, έπαθαν κάτι, δυστυχώς. Από την άλλη, μέσα στην ατυχία τους, άλλαξε η ζωή τους.
Οπότε θέλω να σου πω ότι δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει. Συμβαίνει, έχει συμβεί σε πολλούς. Έχουν συζητήσει και άλλοι άνθρωποι, γιατί το έχουν περιγράψει. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, ανέλαβαν την ευθύνη της ζωής τους? Απλά είδαν ότι δεν υπάρχει χρόνος για να κολυσιεργείς, για να αναβάλεις, για να πεις ότι εντάξει, όταν μεγαλώσω περισσότερο. Το όταν, άλλη μία λάθος φράση που λέμε, όταν θα συμβεί αυτό, συμπλήρωσε, θα κάνω εκείνο. Κάτσε δεν να υπάρχει κάνω όταν. Αν. Ναι. Αν υπάρξουν προϋποθέσεις για κάτι. Στο όταν κάνω ένα κεραυνό. Mm. Στο αν κάνω θαυμαστικό. Ναι. Είναι λάθος τρόπο σκέψης αυτό και το κάνουμε συνέχεια. Όταν θα χάσω κιλά, τότε θα βγω έξω. Ή θα προσπαθήσω να βελτιώσω και τον τρόπο που ντύνομαι. Ναι, και θα έχω και καλύτερη σχέση με τους ανθρώπους τότε και μπορεί να βρω και περισσότερους φίλους και να κάνω και σχέση και να διεκδικήσω λίγα περισσότερα πράγματα για μένα. Αλλά μια άλλη φορά, σε τώρα, εγώ θα κάτσω εδώ που κάθομαι που είμαι πάρα πολύ βολικά. Ναι. Και τα ξέρω, μπορεί να ζορίζομαι, αλλά εγώ το ξέρω. Την καρέκλα που κάθομαι, έχω βρει μια γωνίτσα να βολεύω. Την ξέρουν όντως. Απλά αυτό που δεν γνωρίζουν ίσως είναι το πόσο πιο πλούσια θα μπορούσε να είναι η ζωή τους αν έκαναν ένα βήμα μπροστά. Δεν τους ζητάμε να κάνουν ένα άλμα. Δρασκελισμό. Ναι, ακριβώς. Βηματάκι, βηματάκι. Θέλω να μου πεις, να μου μιλήσεις για τη δύναμη της ομάδας. Λοιπόν, αγαπάω τόσο πολύ τις ομάδες που έχω γίνει ανάμεσα σε συναδέλφους ψυχολόγους σε λίγο ανέκδοτο. Μου λέτε, τι βρίσκεις στις ομάδες? Καλώς στην ομαδάρχη. Για πες. Λοιπόν, εγώ σπούδασα ομαδικές διεργασίες και διομαδικές σχέσεις, έτσι λέγεται το πτυχίο μου. Mm-hmm. Είναι κλάδος της κοινωνικής ψυχολογίας. Αγαπώ πολύ τις ομάδες. Θεωρώ ότι είναι, όχι θεωρώ, είναι μικρό κόσμος της κοινωνίας. Mm. Όσες διεργασίες συμβαίνουν σε πολυπληθείς ομάδες, οι ίδιες σε μινιατούρα. Μπορείς να κάνεις διάφορα πειράματα σε μικρές, όμορφα πειράματα δημιουργικά, σε μικρές ομάδες, έτσι ώστε να προκύψουν πορίσματα για εφαρμογή σε μεγαλύτερες. Συνεπώς, οι μικρές ομάδες δεν με φοβίζουν καθόλου. Ξέρεις, μερικοί αγαπάνε τόσο πολύ τις πλειοψηφίες να πάνε να χωθώ πίσω από τη μάζα. Εγώ είμαι το αντίθετο. Εγώ να πάω να χωθώ εκεί που θα είναι όλοι ταυτόχρονα ορατοί. Θα είμαστε ορατοί. Mm. Σπουδαίο αυτό. Και να αφήνεις και τον εαυτό σου να συμμετέχει σε όλο αυτό το πράγμα. Και να το κάνεις χωρίς να έχεις όλο αυτό το background, το ακαδημαϊκό που έχεις εσύ και ξέρεις πόσο δυναμικό μπορεί να είναι. Και να εκτεθείς στην ομάδα. Βέβαια. Όπου τελικά αυτό δεν είναι έκθεση, αυτό που συμβαίνει μέσα σε μια ομάδα. Θα πω τη δική μου προσωπική μαρτυρία. Όσες φορές έχω συμμετάσχει σε ομάδες, έχω συνειδητοποιήσει αφενός ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ακριβώς το ίδιο. Ο βαθύς μας πυρήνας, ο σκληρός πυρήνας είναι από τα ίδια υλικά δομημένος. Μπορεί να διαφέρουμε τόσο πολύ με τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας εκείνη τη στιγμή και να θεωρούμε, α, εγώ με αυτή δεν θα κάνω ποτέ παρέα. Σώπα καλέ. Θα κάτσω εγώ μαζί της, θα γίνουμε φίλες. Δεν θέλω. Άσε τώρα, θα συνεπάρχουμε για λίγο όσο είναι το project της ομάδας και τέλος. Και συνειδητοποιήσω ότι είμαστε το ίδιο πράγμα, μας απασχολούν τα ίδια πράγματα. Και όταν ακούς τους άλλους να μιλούν για τα δικά τους, αυτό λειτουργεί σαν γιατρικό και για τα δικά σου. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να ανοίξεις το στόμα σου, το έχει πει κάποιος άλλος για σένα. Mm-hmm. Άρα κερδίζεις και χρόνο, νομίζω, μέσα στις ομάδες. Ναι. Και αυτό τουλάχιστον έχω βιώσει εγώ. Βλέπεις και τον καθρέφτη του ποια είσαι εσύ η ίδια, γιατί οι αντιδράσεις που έχει η ομάδα καθρεφτίζουν αυτό που δίνεις εσύ. Οπότε υπάρχει μία ειλικρίνεια μέσα στις ομάδες, υπάρχει μία διαφάνεια. Μ' αρέσει. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικών. Ναι. Έχει ανάγκη τη συνύπαρξη. Και είναι και βασική προϋπόθεση η συνύπαρξη με άλλους ανθρώπους. Ναι, ωραία η μοναχικότητα, ωραία και η μοναξιά, αλλά το κάθε τι στο μέτρο που του χρειάζεται. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ χάρηκα την κουβέντα μας. Έχω κρατήσει τη δημόσια δέσμευσή σου ότι θα κάνουμε κι άλλη μία συζήτηση, πάλι για τις γυναίκες, για τις γυναίκες που μπαίνουν σε έναν άλλο κύκλο της ζωής τους και που επιτέλους κάποιος πρέπει να τον φορτίσει θετικά αυτό τον κύκλο. Ναι. Γιατί είναι υπέροχος. Δέσποινα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα τα καινούρια καθήκοντα από τη θέση του Προέδρου πλέον. Δεν ξέρω την επόμενη φορά τι άλλο θα έχουμε. Θα πρέπει να κάνουμε μια άλλη συνέντευξη για αυτό το κομμάτι το δικό σου. Είναι κύριε Λιμιωτάκη, πολιτικών. Τι θα συνέβαινε αν. Τι θα συνέβαινε αν. Και αυτό έτσι. Προέκυψε. Δεν προέκυψε έτσι, ήταν μελετημένο, αλλά τι θα συνέβαινε αν μπορούσα, αν μου δινόταν η ευκαιρία να αναλάβω και πολύ πιο δύσκολες θέσεις. Γιατί να κοιοτεύω και να κρύβομαι πίσω, ας πούμε, αφού νομίζω ότι μπορώ.
Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση σήμερα. Πολλά σας είπαμε. Ελπίζω να δούμε καλά και θετικά και ωφέλιμα όλα αυτά που σας είπαμε σήμερα. Να τα ευχαριστηθήκατε όπως και εμείς. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Τα φιλιά μου.